στα μέχρι τώρα 9 χρόνια της άσκησης της δικηγορίας από εμένα τουλάχιστον. Γιατί απέναντί μου είχα μια εύκολη λύση που μπορούσα να του δώσω και να του πω ότι παίρνουμε έναν-έναν τους φορολογούμενους πολίτες και κάνουμε προσφυγές για κάθε έναν από αυτούς, ώστε να καταφέρουν ενδεχομένως με μια απόφαση διοικητικού δικαστηρίου να πετύχουν ακύρωση του καθαριστικού τους και σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε την απαλλαγή του από το φόρο, από τον καταλογιζόμενο φόρο. Αλλά αυτό σήμαινε ότι θα πήγαιναν απέξω σε ένα προνομιακό πεδίο του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή στα διοικητικά δικαστήρια, και θα πήγαινα με πολύ κακές πιθανότητες, λιγότερες από 1%, να ακυρώσω ένα εκαθαριστικό το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να ακυρωθεί. Γιατί στα διοικητικά δικαστήρια οι κυρίαρχες αρχές οι οποίες ισχύουν είναι η αρχή της νομιμότητας του φόρου, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι ο φόρος αρκεί να προβλέπεται από κάποιο νόμο, και είναι η αρχή της βεβαιότητας του φόρου, δηλαδή ότι το ποσό του φόρου που θα πληρώσετε το προβλέπει ρητός ο νόμος και ότι δεν εξουσιοδοτεί τον Υπουργό να το αυξομειώνει κατά το δοκούν. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες άλλες αρχές, όπως είναι η αρχή της αναλογικότητας που εκπορεύεται απευθείας από το Σύνταγμα πια κτλ. Και καταλήξαμε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε χιλιάδες τέτοιες προσφυγές για κάθε έναν από τους Έλληνες φορολογούμενους, ακόμα και για τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή για τις εταιρείες, είτε προσωπικές εταιρείες είτε κεφαλαιοχικές εταιρείες, αλλά θα είχαμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα είχαμε πετύχει ακριβώς το ανάποδο από αυτό το οποίο θα στοχεύαμε. Θα είχαμε ισχυροποιήσει τα εκαθαριστικά ως ατομικές καταλογιστικές πράξεις. Θα είχατε χρεωθεί ένα κάρο έξοδα για να μπορέσετε να κάνετε αυτές τις προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια. Εν τέλει δεν θα είχαμε πετύχει τίποτα και τα δικά σας τα λεφτά θα είχαν γίνει αιμοδοσία της παράνομης ελληνικής κυβέρνησης, του παράνομου φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Έπρεπε λοιπόν να βρούμε μία άλλη οδό, έναν άλλο δρόμο. Και εκεί λοιπόν βρεθήκαμε σε αυτό το... για κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, μείναμε αμήλυτοι και οι τρεις δικηγόροι και απλά κοιταζόμαστε μεταξύ μας, δεν είχαμε μία άμεση λύση. Έπρεπε να βρούμε ένα τέχνασμα ανάλογο με αυτό που εφαρμόσαμε πέρσι τον Νοέμβρη για το ΕΕΤΙΔΕ, το χαράτσι της ΔΕΗ, που το πήραμε από τα διοικητικά δικαστήρια και το πήγαμε στα πολιτικά δικαστήρια με βάση τον νόμο περί προστασίας του καταναλωτή. Έτσι βγάλαμε τις προσωρινές διαταγές από τα πολιτικά δικαστήρια με αποκορύφωμα την 19954 του 2011 απόφαση της Θεσσαλονίκης, η οποία μάλιστα γνωμοδότησε ότι το ΕΕΤΙΔΕ στο σύνολό του ως μέτρο ήταν αντισυνταγματικό. Άσχετα αν μετά ήρθε το ΣΤΕ και τα κάλυψε έτσι όπως τα κάλυψε και είπε ότι το μέτρο ήταν συνταγματικό και ότι απλά απαγορεύεται η διακοπή της ηλεκτροδότησης. Ευρισκόμενοι λοιπόν ενώπιον αυτού του αδιεξόδου, ρίξαμε μια ιδέα, ρίξαμε μια πρόταση και λέμε ότι αυτό το οποίο αξίζει να κάνουμε είναι να ξαναπευθυνθούμε στο πολιτικό δικαστή, στο φυσικό δικαστή του άρθρου 20 του συντάγματος και έπρεπε να βρούμε τη διαδικασία. Έπρεπε να βρούμε την πράξη εκείνη την οποία θα προσβάλαμε. Η πράξη αυτή είναι το εκαθαριστικό. Με το εκαθαριστικό όλοι σας, όσοι έχετε αφημί εδώ και υποθέτω ότι όλοι έχετε αφημί, με το καθαριστικό που λαμβάνετε στα χέρια σας, συνήθως και πλέον σχεδόν όλοι, καλείστε να πληρώσετε, καλείστε να καταβάλλετε φόρο στο ελληνικό κράτος. Και έπρεπε να προσβάλλουμε το καθαριστικό αυτό με τέτοιο τρόπο ώστε να απευθυνθούμε στα πολιτικά δικαστήρια, δηλαδή στην Ευελπίδα. Για να γίνει αυτό έπρεπε να προσάψουμε αδικοπραξία, δηλαδή έπρεπε να αποδείξουμε ότι είναι άδικη πράξη του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών και του ίδιου του Υπουργού Οικονομικών. Και σε αυτή την κατεύθυνση μας βοήθησε πάρα πολύ η 599 του 2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με βάση την οποία κρίνει ότι το μνημόνιο και οι εφαρμοστικοί του νόμοι, οι οποίοι επιβάλλουν περικοπές μισθών, μισθοδοτικών παροχών και επιδομάτων, είναι αντισυνταγματικοί. Μα θα μου πείτε αντίστοιχα, η 668 του 2012 απόφαση του ΣΤΕ έκρινε ότι το μνημόνιο είναι συνταγματικό. Ναι, έχετε εν μέρει δίκιο. Η 668 του 2012 έκρινε ότι το μνημόνιο είναι συνταγματικό επειδή επιβάλλει μέτρα εντελώς έκτακτα και για την αντιμετώπιση, με συγχωρείτε, εντελώς έκτακτων περιστατικών και για περιορισμένο χρονικό ορίζοντα. Ήδη την προηγούμενη εβδομάδα ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο κύριος Πικραμένος και ο πρώην πρωθυπουργός, υπηρεσιακός πρωθυπουργός, είπε ότι ήρθε η ώρα το δικαστήριο να κάνει το επόμενο βήμα. Αυτό που σας λέω το έχω μάθει από στήθους, είναι επιλέξει τα λόγια του. Ήρθε η ώρα, λέει, το δικαστήριο να κάνει το επόμενο βήμα και να εξετάσει πλέον την συνταγματικότητα των οριζόντιων φορολογικών μέτρων. Βέβαια τώρα πιέζονται και μισθοδοτικά οι δικαστές, γι' αυτό είναι και σε αποχή μέχρι τις 20 Οκτώβρη, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ανάγκας και θεοί πείθονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση, όντως ήρθε η ώρα τώρα το δικαστήριο να κάνει το παραπάνω βήμα και να εξετάσει την οριζόντια, τα οριζόντια φορολογικά μέτρα ως προς τη συνταγματικότητά τους. Με αυτή τη λογική λοιπόν, είπαμε ότι αξίζει να κάνουμε μία αγωγή. Συλλογική αγωγή, εντός εισαγωγικών το συλλογική, γιατί η έννοια της συλλογικής αγωγής προβλέπεται από άλλα νομοθετήματα.
μια ομαδική αγωγή, αν το θέλετε διαφορετικά, στην οποία όλοι εμείς, οι οποίοι καλούμαστε από το εκαθαριστικό μας να πληρώσουμε, θα πούμε ότι το εκαθαριστικό αυτό το εκαθαριστικό που μας απεστάλλει είναι προϊόν παρανομίας, είναι προϊόν νόθευσης ή άλλως είναι προϊόν πλαστογραφίας του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος το υπογράφει, και του ίδιου του Υπουργού Οικονομικών, γιατί κατ' εντολή του δίνεται η υπογραφή, διότι πολύ απλά στηρίζεται στο φορολογικό σύστημα το οποίο μας επιβλήθηκε ελαίω του νόμου 3845 του 2010. Δηλαδή, ελαίω του νόμου ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός από την 599 του 2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Έτσι δηλαδή θα κάναμε και σκοπεύουμε να κάνουμε μια αγωγή αδικοπραξίας, κατονομάζοντας ως νοθευτές, άλλος ως πλαστογράφους, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομικών και τον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών, γιατί κατ' εφαρμογή αντισυνταγματικών νόμων σας επιβάλλουν αντισυνταγματικούς και παράνομους φόρους, οι οποίοι σας εξαθλιώνουν και παραβιάζουν το Σύνταγμα, το Σύνταγμα σε όλο το εύρος των ατομικών και κοινωνικών του δικαιωμάτων, από το 5 έως και το 29, από το, έως το 25 με συγχωρείτε, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και το Διεθνές Σύμφωνο του ΟΗΕ για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα. Αυτό ακριβώς αποφάσισε το Ειρηνοδικείο. Εκεί θέλουμε να στριφτούμε, εκεί θέλουμε να πατήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος μας και θέλουμε μάλιστα, επειδή αυτή η αγωγή, όπως ξέρετε καλά, η ελληνική δικαιοσύνη δεν τρέχει με τόσο γρήγορους ρυθμούς, άσχετα αν την επισκέπτεται η Τρόικα και ζητάει μονίμως επισπεύσεις και ζητάει μονίμως ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, είπαμε ότι θα έπρεπε να σας καλύψουμε στο μεσοδιάστημα. Αν καταθέταμε αυτή την αγωγή, αύριο θα πάρουμε μια δικάσιμο κατά πάσα πιθανότητα το 16 ή το 17, σε μια καλή περίπτωση. Οπότε μέχρι τότε εσείς θα έπρεπε να έχετε πληρώσει. Και είπαμε ότι πρέπει να καλύψουμε κάθε Έλληνα πολίτη έναντι της πίεσης που θα ασκηθεί από το ελληνικό δημόσιο για να καταβάλει αυτά τα χρήματα. Είπαμε λοιπόν να κάνουμε και μια αίτηση αναστολής, ή αυτό που σας λέω για να το καταλάβετε είναι μια αίτηση η οποία δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με την οποία θα απαγορευτεί στο ελληνικό δημόσιο να επισπεύσει σε βάρος της κινητής και εκείνης της περιουσίας σας την ίσπραξη του ποσού που σας έχει καταλογίσει ως φόρο, να απαγορευτεί στο ελληνικό δημόσιο να σας θεωρήσει μη ενήμερους φορολογικά, δηλαδή να υποχρεούται να σας εκδίδει φορολογική ενημερότητα, να απαγορευτεί στο ελληνικό δημόσιο να θεωρηθεί νόμιμος αυτός ο φόρος και συνακόλουθα αυτού να υποστείτε εσείς όλες τις συνέπειες αυτής της δίθεν νομιμότητας. Αυτή την πρόταση κάναμε στην πολιτική γραμματεία του ΕΠΑΜ. Η πολιτική γραμματεία του ΕΠΑΜ τη σκέφτηκε περίπου επί κάνα μήνα, τη συζητήσανε μεταξύ τους. Δεν είναι και λίγα τα ζητήματα, γιατί είχαμε να επιλέξουμε αν θα το διοργανώσουμε καταρχάς σαν πολιτικός φορέας ή σαν μεμονωμένα πρόσωπα. Και είπαμε ότι θα το διοργανώσουμε σαν πολιτικός φορέας βάζοντας το ΕΠΑΜ μπροστά, γιατί το ΕΠΑΜ έχει την ιδιότητα, έχει το προνόμιο να είναι πολιτικός φορέας, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι είναι εντελώς αρρύθμιστο στην ελληνική ανομητάξη. Όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, ρυθμίζονται τα πάντα στην ελληνική ανομητάξη, εκτός του τι είναι ένα κόμμα. Δεν υπάρχει καμία διάταξη που να ρυθμίζει το τι είναι κόμμα. Το κόμμα αναφέρεται μόνο μία φορά στο Σύνταγμα ως φορέας της δημοκρατίας και από εκεί και πέρα τίποτα. Γι' αυτό και ο Βενιζέλος τώρα πρόσφατα ίσως να ακούσατε ότι προσπαθεί να μας πείσει ότι το ΠΑΣΟΚ για παράδειγμα είναι ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ώστε να μπορέσει τα χρέη του ΠΑΣΟΚ να τα φορτώσει στον κρατικό προϋπολογισμό και να τα πληρώσετε εσείς. Με τη λογική αυτή λοιπόν βάζουμε μπροστά έναν πολιτικό φορέα που με το ιωνί ανεύθυνο που απολαμβάνει εντός ελληνικής επικράτειας μπορεί να δεχτεί όλες τις πιέσεις και όλη τη στοχοποίηση να μπει ανάμεσα σε εσάς και στο ελληνικό κράτος ή μάλλον στο κράτος το οποίο απέμεινε μετά την αποικιοκρατικοποίηση της πάλε ποτέ Ελλάδας και να μην στοχοποιηθεί κανένας από εσάς. Να επιδιώξει και να διεκδικήσει για όλους εμάς, για όλους εσάς την παύση πληρωμών με νόμιμο τρόπο απέναντι στο ελληνικό δημόσιο χωρίς κανένας από εσάς να κινδυνεύσει με το παραμικρό. Και μάλιστα προχωρώντας ακόμα παραπέρα, είπαμε ότι ακόμα και αν χάσουμε αυτή τη μάχη, γιατί ξέρουμε ότι είναι μία μάχη απέναντι σε ένα κράτος, ή μάλλον αν το θέλετε διαφορετικά, είναι μία μάχη απέναντι στο τραπεζικό σύστημα, στο τοκογλυφικό σύστημα, απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, αλλά και στο Εθνικό Ταμείο, στον Εθνικό Μηχανισμό Σταθερότητας, στο Ελληνικό Ταμείο. Γενικά ήταν μία μάχη απέναντι σε όλο το σύστημα. Είπαμε λοιπόν ότι ακόμα και να χάσουμε όμως, θα αναλαμβάνουμε την ευθύνη απέναντί σας να πάρουμε την Ελλάδα στις πλάτες μας και την πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Θα αφήσουμε αυτή την απόφαση να τελεσυνδικήσει, δεν θα ασκήσουμε έφεση, δεν θα εξαντλήσουμε την ελληνική ενομητάξη για να πηγαίνουμε από δικαστή που δεν έχει την ανθρωπρέπεια σε εισαγγελέα που δεν έχει το ηθικό στένος να ασκήσει τις απαιτούμενες ποινικές δίωξεις. Θα απευθυνθούμε κατευθείαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, προκειμένου να δικαιωθεί ο ελληνικός λαός σαν λαός απέναντι στην ελληνική πολιτική και ανομιμοποιητή, κατά την άποψή μου, πολιτική ηγεσία αυτού του τόπου.
Αυτή ήταν η πρωτοβουλία. Εγκρίθηκε από την πολιτική γραμματεία του ΕΠΑΜ. Αυτή την πρωτοβουλία παρουσιάζουμε εδώ σήμερα. Και αν με επιτρέπετε, μία παρατήρηση με βάση αυτά που είπε ο Δημήτρης Καζάκης. Είπε πριν το τι είναι τεχνοκράτης. Στην πραγματικότητα, αυτό ακριβώς που είπε είναι τεχνοκράτης. Είναι αυτός ο οποίος κατέχει μια τέχνη. Δεν σας είπε τι είναι ακριβώς, τι άλλο είναι ο τεχνοκράτης. Είναι αυτός που δέχεται εντολές. Υπό την έννοια αυτή, μπροστά σας είσαμε ως τεχνοκράτης λοιπόν. Και περιμένω από εσάς, από τον καθένα από εσάς και εγώ και εκ μέρους της πολιτικής γραμματείας του ΕΠΑΜ να μας δώσετε την εντολή, να δώσουμε άλλη μία μάχη ή αν το θέλετε διαφορετικά την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη και όσες ακόμα μάχες χρειαστούν για να μπούμε ανάμεσα σε εσάς και στο αντιφάγο ελληνικό δημόσιο έτσι όπως έχει καταντήσει και να μπορέσουμε ή δυνατόν να κερδίσουμε αυτό το δικαίωμά σας να αρνείστε νόμιμα την πληρωμή των παράνομων φόρων. Αυτά είχα να σας πω σχετικά με την πρωτοβουλία. Σας ευχαριστώ. Για την λίγο πάνω μας ευχαριστώ. Ναι, μου ζητάνε τώρα να διευκρινίσω και το εξής. Εδώ είμαστε, θεωρήστε ότι βρίσκεστε στο εικονικό μου φυσικό γραφείο. Είστε στο δικηγορικό μου γραφείο. Αυτή η αγωγή η οποία ασκείται λοιπόν θα ξεκινήσει σε ένα λευκό χαρτί. Από το ενώπιον του ΤΑΔΕ Δικαστηρίου, του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας. Είναι το αρμόδιο δικαστήριο για να εκδικάσει αυτήν την αγωγή. Θα με ρωτήσετε στο τέλος λοιπόν, επειδή θα έρθει κάποια στιγμή η ώρα να αποχωρήσετε, τι θα σας κοστίσει. Η απάντηση είναι τίποτα. Η απάντηση είναι τίποτα. Είναι κοινωνική αλληλεγγύη, είναι ένδειξη δράσης του ΕΠΑΜ και της πολιτικής γραμματείας και των δικηγόρων του ΕΠΑΜ προς όλη την ελληνική κοινωνία. Αυτή την ελληνική κοινωνία η οποία απέμεινε να σκέπτεται, να αμφισβητεί και αναφέρομαι στην αμφισβήτηση ως πολιτική πράξη. Συνειδητή πολιτική πράξη και σε αυτήν την ελληνική κοινωνία η οποία επέλεξε να μην φοβάται, να μην αγοράζει φόβο κάθε βράδυ από τα κανάλια και από τα ραδιόφωνα. Εάν ανήκετε σε αυτή την μερίδα της κοινωνίας, τότε εγώ σαν δικηγόρος από αυτούς οι οποίοι θα συμμετέχουν και στην αγωγή βεβαίως ως ενάγοντας αλλά και ως τους υπογράφοντες στο δικόγραφο, απλά θα σας ζητήσω να καταβάλλετε το ποσό των 5 ευρώ υπέρ της πρωτοβουλίας του κινήματος, ο καθένας από εσάς, και όχι υπέρ των δικηγόρων. Οι δικηγόροι αυτό το κάνουν δωρεάν, ανέλαβαν αποκλειστικά όλα τα έξοδα της διαδικασίας. Αυτό έχω να σας πω σχετικά με το κόστος. Και από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο θέλετε στη διάθεσή σας.